Επιβεβαιώνεται πλήρω το πενταπόσταγμα, καθώ πριν ένα μήνα είχαμε αναφέρει πω ο Ερντογάν ετοιμάζεται να στείλει μισθοφόρου στον Ντομπά. Τι γράφαμε τότε. Ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπτα Γκί Περντογάν ενδιαφέρεται για τη σύγκρουση στον Ντομπά, διότι θέλει να επαναλάβει ακριβώ το ίδιο σενάριο όπω με το Αζερβαϊτζάν. Αφού υπέταξε την στρατιωτική ηγεσία στον Μπακού, στη συνέχεια τοποθέτησε δικά του άτομα σε θέσει κλειδιά. Ο Ερντογάν θέλει να το επαναλάβει το ίδιο στην Ουκρανία ενώ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει Τάταρου και μισθοφόρου στην Ανατολική Ουκρανία. Οι μισθοφόροι του Συριακού Εθνικού Στρατού κινητοποιήθηκαν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία καθώς οι εντάσεις αυξάνονται με τη Ρωσία να φέρουν Συριακέ και Κουρδικέ πηγέ. Σύμφωνα με πηγέ από του μισθοφόρου, η τουρκική κίνηση έγινε κατόπιν ετήματο τη Ουκρανία, η οποία έγινε από Ουκρανού αξιωματικού πληροφοριών κατά τη διάρκεια τη συνάντησή του με Τούρκου αξιωματούχου την περασμένη εβδομάδα. Βάσει αυτή τη συνάντηση, η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών αποφάσισε να λάβει ορισμένα μέτρα για να σταθεί δίπλα στην Ουκρανία. Πηγή κοντά στου μισθοφόρου επιβεβαίωσε στον Αλ Ναχάρ Αλαράμπι ότι μετά τι τουρκικέ οδηγίε που έφτασαν στου μισθοφόρου ηγέτε, οι προπαρασκευαστικές προσπάθειες επιταχύνθηκαν σύμφωνα με τουρκικές διαταγές. Πρόσθεσε ότι άνοιξαν κέντρα μυστικής εγγραφής για να καταχωρήσουν τα ονόματα των μισθοφόρων που επιθυμούν να πάνε στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τι πηγέ, η Άγκυρα όχι μόνο πλήρωσε εκ νέου του μισθοφόρου και εξέδωσε τι εντολέ τη να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτη ανάγκη στο μέτωπο τη Ουκρανία, αλλά διέδωσε μέσω διαμεσολαβητών που έχουν συνεργαστεί μαζί τη ότι η Ουκρανική Σύμβαση θα ήταν πιο ελκυστική οικονομικά σε σχέση με τι συμβάσει που υπογράφηκαν και την αποστολή μισθοφόρων στα μέτωπα τη Λιβύη και στην περιοχή του Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν μεταξύ αυτών των διαμεσολαβητών, το μηνιαίο ποσό κάθε μισθοφόρου που πηγαίνει στην Ουκρανία μπορεί να φτάσει τα 4.000 δολάρια και ότι η αποστολή αυτών θα είναι η ανάπτυξή τους και η διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στα σύνορα της Ουκρανίας. Οι πηγέ αποκάλυψαν ότι δεδομένη τη σημασία και τη σοβαρότητα τη ρωσική-ουκρανική σύγκρουση βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίε για την εξασφάλιση μια πρώτη παρτίδα τουλάχιστον 7.000 μισθοφόρων που να τελεί σε κατάσταση ετοιμότητα, έτσι ώστε να μπορεί η Τουρκία όταν κρυθεί απαραίτητο να του στείλει στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατό. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η Τουρκία θέλει να εμπλέξει του Σύριου μισθοφόρου στην Ουκρανία. Ο λόγο είναι απλό. Θα πουλήσει εκδούλευση σε Ουκρανία, ΝΑΤΟ και κυρίω στι Ηνωμένε Πολιτείε, προκειμένου να εκμεύσει ανταλλάγματα χωρί να πληρώσει ίδια φόρο αίματο αν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίε με τη Ρωσία και του ρωσόφιλου αντάρτε. Η τουρκική εμπλοκή θα συνίσταται κυρίω στην αποστολή μισθοφόρων ντρόουν πρακτόρων τη MIT, πληροφοριακού υλικού και αν απαιτηθεί στρατιωτικού υλικού. Σε καμία όμω περίπτωση η Τουρκία δεν θα στείλει ανοιχτά στρατιωτικό προσωπικό τη. Και λέμε ανοιχτά, αφού θεωρείται βέβαιο ότι μεταξύ των Σύριων μισθοφόρων θα βρίσκονται σίγουρα εκτό των πρακτόρων τη MIT και άντρε των ειδικών δυνάμεων του τουρκικού ΓΕΘΑ. Οι Μπόρντο Μπέρελι, οι οποίοι επιχειρησιακά υπάγονται στον υπαρχηγό ΓΕΘΑ. Ωστόσο η Τουρκία, όπως λέει ο σοφός λαός μας, ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη, που είναι οι πανίσχυρες ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με Συρία, Λιβύη ή Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τα παραπάνω ελαχιστοποιούν τι απώλειε σε ανθρώπινο δυναμικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε κληρωτού οπλίτε που εκτελούν θητεία, αφού την βρώμικη δουλειά τη στενή χερσαία εμπλοκή με τον εχθρό την κάνουν οι Σύριοι οι και οι καταδρομεί Τούρκοι που είναι πλήρω επαγγελματίε στρατιωτικοί. Συνεπώ, ο αντίκτυπο απολύων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην εσωτερική κοινή γνώμη στην Τουρκία είναι μηδαμινό, αφού οι μισθοφόροι που σκοτώνονται σε σχέση με του επαγγελματίε Τούρκου καταδρομή είναι αναλογικά πολύ περισσότεροι. Η πολεμική εμπειρία που αποκτά ο τουρκικό στρατό, έστω και με τον παραπάνω τρόπο διεξαγωγή επιχειρήσεων, είναι πολύ ωφέλιμο, αφού αποκτούν έτσι γνώσει σε τι είναι σωστό και τι λάθο ένα σύγχρονο πεδίο μάχη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.